Λοιπόν, να περάσουμε Θεσσαλονίκη, που κάναμε ένα γύρο στην Ευρώπη. Ας πάμε Θεσσαλονίκη. Εκεί είναι η Χριστίνα Χαλεπλίδου. Καλημέρα. Χριστίνα, καλημέρα από την Αθήνα. Καλημέρα. Εδώ δεν πετάει τίποτα πάντως. Τίποτα απολύτως. Εντελώς. Στους δρόμους. Καλό ή κακό. Είναι όλα ίση. Στους δρόμους πέφτει κάτι. Υπάρχει μια αυξημένη κίνηση, η οποία δεν ανησυχεί βέβαια τους άντρες της τροχέας. Είναι σε καλά επίπεδα η κίνηση. Ίσως αργότερα υπάρχουν κάποια προβλήματα, αλλά είναι αντιμετωπίσιμα γιατί λείπει και αρκετός κόσμος, πρέπει να πούμε έτσι. Από καιρό τι γίνεται, τι καιρό έχουμε πάνω? Έχουμε σήμερα θερμοκρασία, θα έχουμε από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Από αύριο περιμένουμε να χειροτερέψουν τα πράγματα. Έναν καύσωνα έχει αναγγείλει η μετεωρολογική υπηρεσία. Φυσάει η Χριστίνα, έχει ισχυρούς ανέμους. Ίσως χθες το βράδυ όμως. Θα πιάσετε παραλία εκεί στη Χαλκιδική, μια χαρά, έρχεται και Σαββατοκύριακο. Όποιος θα καταφέρει και δεν έχει δουλειά να φτάσει μέχρι Χαλκιδική, σαφώς είναι σε καλύτερη μοίρα από τους υπόλοιπους. Μάλιστα. Ωραία. Να πάμε να δούμε τις εφημερίδες. Να δούμε τις εφημερίδες, βεβαίως. Πρώτο θέμα σε όλες τις εφημερίδες, η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Βλέπουμε τον Αγγελίο Φόρο πρώτα. Πράσινο φως για συμβασιούχους. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ενέκρινε το προεδρικό διάταγμα. Είναι το κύριο θέμα. Η Μακεδονία. Τελικό OK για τους συμβασιούχους, μονιμοποιούνται στο δημόσιο περί τα 37.000 άτομα. Η αυριανή της Μακεδονίας Τράκης. Διώξεις στη ΔΕΘ με 5 απολύσεις, διαφορετικό είναι το θέμα που επιλέγει η αυριανή. Με πρώτα θύματα τους υπαλλήλους του πάρκινγκ, όπως μας λέει, με συνοπτικές διαδικασίες ανατέθηκε το πάρκινγκ σε εταιρεία security με πρόχειρο διαγωνισμό. Η Εγνατία, επιτέλους, με νόμο του ΥΠΕΧΟΔΕ, απόλυτη διαφάνεια στα δημόσια έργα. Καταργείται, όπως μας λέει ο μαθηματικός τύπος, τέρμα γνωστές συμπαιγνίες μεταξύ μειοδοτών. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης ασχολείται με τον καύσωνα, με θερμοκρασία που αναμένεται από αύριο. Καύσωνα στους 40 βαθμούς, ο υδράργυρος αύριο σε όλη τη χώρα και αναφέρεται ειδικότερα στη θερμοκρασία της Θεσσαλονίκης. Οι αθλητικές εφημερίδες τώρα, τα σπορ του Βορρά, αναμένουν, μιλούν για τη Βραζιλία μαζί με Γερμανία, Τινησία, Μεξικό και τις πρωταθλήτριες Νοτίου Αμερικής, Ασίας και Οκεανίας θα αντιμετωπίσουν την Ελλάδα στο κύπελλο των συνομοσπονδιών του χρόνου το καλοκαίρι. Και μας λέει ότι η Εθνική Ελλάδος έχει εκτοξευθεί στη 14η θέση της FIFA από την 35η. Απίστευτο αυτό. Βεβαίως. Και καλό. Πολύ καλό. Η αθλητική Μακεδονία Στράκης ασχολείται με θέμα του Άρη, Κούσας, Καμπάνταης, αποτελούν παρελθόν για τους κίτρινους. Χάος, με 6 παίκτες έμεινε ο Άρης. Είναι εδώ η ομάδα διαλύεται και οι σοφοί οργανώνουν συλλαλητήριο, λέει, μάλλον περιπαικτικά η εφημερίδα. Όλες οι κυκρινόμαυρες ομάδες μου φαίνεται περνάνε κρίση. Μια επίσης ιστορική ομάδα, ο Άρης Θεσσαλονίκης, περνάει ίσως τις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας του. Ιστορίας της, έτσι, και το να έχει μείνει τώρα ο Άρης με 6 παίκτες, νομίζω ότι είναι καλό για τις ομάδες, για το ποδόσφαιρο της Θεσσαλονίκης γενικότερα μάλλον, και όχι μόνο για τον Άρη. Και τελευταία... Α, δεν είσαι Αριανή. Ορίστε. Δεν είσαι Αριανή, λέει. Είμαι βεβαίως, γιατί όχι. Γιατί όχι. Πώς καταλάβατε ότι δεν είμαι? Γιατί μιλάς για Εθνική Ελλάδος, είσαι Χριστίνα, Εθνική Ελλάδος. Εθνική Ελλάδος είμαστε όλοι και ναι, είναι η απάντηση. Είναι η εύκολη απάντηση για να... Ακριβώς. Ακριβώς. Και η Μέτρο Σπόρ ασχολείται με τον Άρη. Φτάνει η κοροϊδία με τις μετοχές του Άρη. Λέει ο κόσμος σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Νέα συνάντηση σήμερα, διοικούσας με καραμπέρι και τσαρούχα. Αυτά από τον τύπο της Θεσσαλονίκης. Χριστίνα, η πολιτιστική ατζέντα περιλαμβάνει κάτι σήμερα? Όπως σας είχαμε πει χθες, δόθηκε συνέντευξη τύπου για τα Δημήτρια. Ανακοινώθηκαν ούτε λίγο ούτε πολύ 99 εκδηλώσεις. 99. Παρά μία 100 δηλαδή. Θα αρχίσουν από το τέλος Αυγούστου και θα ολοκληρωθούν μέσα στο Νοέμβριο. Είναι πολύ αξιόλογες εκδηλώσεις. Έχουμε μουσικές, έχουμε θέατρο, jazz festival. Μια ατζέντα πολύ γεμάτη για όσους ενδιαφέρονται για τον πολιτισμό, που περιλαμβάνει από Ιαν Άντερσον, τον περίφημο Τζέθρο Τάλ, μέχρι Νταλάρα, Γλυκερία και Στουδιαδίνα και πολλά άλλα συγκροτήματα, το Εθνικό Θέατρο, παραστάσεις, τζαζ, χορό κλπ. Όσοι θέλουν μπορούν να μάθουν εκτενώς το πρόγραμμα και να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις που τους ενδιαφέρουν περισσότερο. Και το Σαββατοκύριακο πλησιάζει και όσοι θέλουν μπορούν να έρθουν μια βόλτα στη συμπρωτεύουσα. Βεβαίως. Να περάσουν πολύ ωραία. Χριστίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα να από Αθήνα. Να είστε καλά. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Χριστίνα. Λοιπόν, μια και κλείσαμε με τα αθλητικά από Θεσσαλονίκη. Μιλήσαμε με τον Άρη. Μιλήσαμε με τον Άρη.
Στην ΑΕΚ χαμός. Πάμε και στη δικιά μας την ομάδα. Λοιπόν, ο κύριος Κούγιας τελικά ήταν πρόεδρος 4 ημερών. Παραιτήθηκε χθες. Παραιτήθηκε, όχι μόνο από την εκπομπή εδώ που έφυγε, αλλά έφυγε και από την ΠΑΕ ΑΕΚ, από την προεδρία της ΠΑΕ ΑΕΚ. Και ο Ντέμις Νικολαίδης ανακοίνωσε στον Κεραμικό, στο Συνέ Κεραμικός, ότι θα αναλάβει από την Παρασκευή και επίσημα τη διοίκηση της ομάδας, ανακοινώνοντας τα ονόματα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουμε λοιπόν, φαίνεται, νέα διοίκηση στην ΑΕΚ, μπαίνει σε έναν, ας ελπίσουμε... Σε ένα νέο γύρο, έτσι. Ναι. Νέο γύρο, αισιόδοξο, με τον Ντέμι Νικολαίδη στο τιμόνι. Ντέμις, ότι θα ξαναμπεί στο άρθρο 44, νομίζω, η ΑΕΚ. Θα ξανακάνει προσπάθεια η ΑΕΚ, υποβολή αίτησης για το άρθρο 44, καθότι ο λόγος για τον οποίο δεν τελικά εγκρίθηκε η αίτηση της ΑΕΚ ήταν ότι ανήκαν οι μετοχές στην ΕΝΙΚ και την ΝΕΤΜΕΔ, οι οποίες κρίθηκαν ανενεργές. Τώρα θα γίνει, αφού έχουν μεταβιβαστεί σε φυσικά πρόσωπα οι μετοχές, θα γίνει αίτηση από την ομάδα του Ντέμι Νικολαίδη. Πάμε να δούμε λοιπόν το ρεπορτάζ. Ενδιαφέρει σίγουρα τους φίλους της ΑΕΚ και όχι μόνο, νομίζω, τους φιλάθλους όλου του ελληνικού ποδοσφαίρου. Το διοικητικό σκηνικό στην ΑΕΚ συνεχίζει να αλλάζει με κινηματογραφική ταχύτητα. Ο Αλέξης Κούγιας παρέμεινε μόλις 4 ημέρες στον προεδρικό θόκο, καθώς παραιτήθηκε μαζί με τον πρώτο αντιπρόεδρο της ΠΑΕ, Παναγιώτη Βαλασόπουλο. Τη διοίκηση της ομάδας αναλαμβάνει ο Ντέμις Νικολαίδης, σύμφωνα με δήλωση του ίδιου, ο οποίος έδωσε το παρόν στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης 1924. Αναλαμβάνουμε διοίκηση από την Παρασκευή. Ο Νικολαίδης δεν θέλησε να απαντήσει στις κατηγορίες που δέχτηκε από τον ποινικολόγο Αλέξη Κούγια, άφησε όμως εχμές. Ένα πράγμα μπορεί να με κάνει να το παρατήσει ο κόσμος. Τίποτα άλλο. Κανένα δημοσιογράφο, κανένα λαμόγιο που θα μπει. Τίποτα. Μόνο ο κόσμος μπορεί να το κάνει. Ο Αλέξης Κούγιας εξέδωσε οξύτατη ανακοίνωση κατά της πλευράς Ντέμι Νικολαίδη, στην οποία αναφέρεται σε απειλές αλλά και σε επίθεση που δέχτηκε από αγνώστους. Ήμουν έτοιμος να αγνοήσω κάθε πρόκληση, ακόμη και απειλές για τη ζωή μου αλλά και τη ζωή της οικογένειάς μου. Όλα όσα όμως συνέβησαν χθες τη νύχτα, λίγο πριν μπω στο σπίτι μου και περί των οποίων έχει επιληφθεί η υπηρεσία κατά των εκβιαστών της ελληνικής αστυνομίας, με αναγκάζουν με συναισθήματα αηδίας και όχι φόβου να εγκαταλείψω διαπαντός ό,τι έχει σχέση με αυτό που σήμερα λέγεται ΑΕΚ. Η σημερινή ΑΕΚ ανοίξει σε συμμορίες τοξικομανών, εκβιαστών αλλά και ανυπόλοιπτων ιδιοκτητών, οι οποίοι χρησιμοποιούν στρατό δημοσιογράφων για να πετύχουν τους σκοπούς τους. Σε αυτή την ΑΕΚ εγώ δεν έχω καμία θέση. Ανάλογες αιχμηρές αναφορές περιέχει και η κοινή ανακοίνωση παραίτησης των κυρίων Κούγια και Βαλασόπουλου, που δημοσιεύθηκε λίγο αργότερα στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας. Στο μεταξύ, οι νέες προσφυγές κατέθεσαν ο Θοδωρής Ζαγοράκης και ο Βασίλης Λάκης, ζητώντας τα οφειλόμενα και την ελευθερία τους. Θα μιλήσουμε με τους προσφυγιστές που έχουν κάνει προσφυγή, ώστε να βρεθεί μια λύση. Από Δευτέρα, που είναι η πρώτη εργάσιμη, θα μπουν λεφτά στο λογαριασμό των παικτών, εκτός από τους παίκτες οι οποίοι θα εμείνουν στις προσφυγές. Όλοι οι άλλοι ελπίζω να εξοπλιστούν μέσα σύντομο διάστημα. Ο Ντέμις Νικολαίδης τέλος είπε πως θα επιδιώξει να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό, καθώς και ότι θα επιμείνει στην αίτηση ένταξης της ΑΕΚ στο άρθρο 44. Το σίγουρο πάντως, Νίκο, είναι ότι η υπόθεση της ΑΕΚ θα μας απασχολήσει για πολύ καιρό ακόμη. Ναι, για πολύ καιρό. Το θετικό στοιχείο σε αυτά που είπε ο Ντέμις Νικολαίδης είναι ότι θα ξεκινήσουν από την Δευτέρα κάποιες πληρωμές ποδοσφαιριστών. Θα πληρωθούν τελικά. Κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι απλήρωτοι πάνω από 8 μήνες, έτσι. Κοντά ένα χρόνο. Φαντάσου τώρα να ήμασταν εμείς απλήρωτοι 8 μήνες. Δεν το συζητώ. Δεν το συζητήσουμε. Να δούμε με τι ασχολούνται και οι εφημερίδες, ξεκινώντας από τις αθλητικές. Η αθλητική ηχό. Πράσινη κυριαρχία. Αλέν Ραγκουέλ, ο μαύρος πάνθυρας, φοράει το τριφύλι. Υπέγραψαν και η μη του Γκαλίνοβιτς. Παίρνει και Μπικόφσκι από όφη για backup στην επίθεση. Λοιπόν, η ώρα για σπορ γράφει. Αναλαμβάνει τη διοίκηση αύριο πρόεδρος ο Ντέμις. Μουντό Ότο. Με Ρεχάγκελ ως το 2006 η εθνική. Εννοεί Μουντιάλ, όχι Μουντό όπως ίσως να το καταλάβατε. Τέλος, ο Κούγιας παρατήθηκε από πρόεδρος της ΑΕΚ επικαλούμενος φόβους για τη ζωή του. Τον ακολούθησε ο Βαλασόπουλος. Λοιπόν, ο φίλαθλος. Το μπαλάκι στον Νότο. Έχουμε υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2006 για να ξεκαθαρίσει τι θα κάνει με την εθνική, έριξε ο Γκαγκάτσης. Το μπαλάκι. Αλέξη Κούγιας. Μου έβαλαν πιστόλι στον Κρόταφα και φεύγω. Ντέμις. Πιάνω δουλειά την Παρασκευή. Νέα αίτηση για το 44. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Ντέρμπι. Διπλό χτύπημα από τον Παναθηναϊκό. Ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ η απόκτηση του Φέμερλινγκ. Ο Θηριώδης Γερμανός υπέγραψε διετές συμβόλαιο. Ο ΠΑΟ είναι η μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας μου. Έρχομαι για να πάρω τίτλους. Υπογράφει από ώρα σε ώρα και ο Διαμαντίδης, με τον οποίο τα έχουν βρει σε όλα οι πράσινοι. Πρωταθλητής. Κόκκινος ο τερματοφύλακας Τρίλος. Είναι μαζί μας ο πρωταθλητής Ευρώπης Αντώνης Νικοπολίδης. Εθνική ομάδα, Βραζιλία, ετοιμάσου, έρχεται η σειρά σου.
αποκαλύψει στο δουσού του θρύλου για τις μεταγραφές. Πάμε στην Γκόλ, η οποία γράφει από το μεγαλείο της Εθνικής που εκτοξεύθηκε στη 14η θέση της FIFA. Οι Έλληνες φίλαθλοι επιστρέφουν απότομα στη ρουτίνα των ομάδων τους. Από τα ψηλά στα χαμηλά. Και εδώ, τι είχες, ΑΕΚ. Sport Time, το αλφαβητάρι του Euro, το 24ωρο του τελικού και η παρέλαση των Μαϊντανών. Το ζεμπέκικο της ευτυχίας. Έχει φωτογραφίες από το γλέντι. Το ζεμπέκικο της ευδοκίας ακριβώς. Και έχει φωτογραφίες από το γλέντι των διεθνών μας που πανηγύριζαν την νίκη τους. Η Σκορ γράφει: ο Ντέμις μπήκε μπροστά για την αναγέννηση της Ένωσης. Αναβλήθηκε το συλλαλητήριο, ήταν προγραμματισμένο να γίνει αύριο νέο συλλαλητήριο των οπαδών της ΑΕΚ. Νέο αίτημα για το 44, πρόεδρος όλων των ΑΕΚτζίδων. Να επέμβει ο εισαγγελέας για να διαλευκάνει την υπόθεση. Κούγιας, μου έβαλαν πιστόλι στο κεφάλι. Πάμε στο φως. Βιρτουόζος ο Ντακόλ. 270 εκατομμύρια το κασέ του καψί. Ο Κούγιας τα βρόντιξε, ανέλαβε ο Ντέμις. Ο Καψής είναι από τους μεταγραφικούς στόχους του Ολυμπιακού, από ό,τι έχει αφήσει να εννοηθεί. Και έχει ζητήσει μάλλον ο νέος προπονητής των Ερυθρολεύκων, ο Ντούσαν Μπάγεβιτς. Το θέμα είναι, θα μείνει κανείς. Θα δούμε τώρα, από τη Δευτέρα θα έχουμε κάποιες εξελίξεις. Σε βρίσκω πολύ ενημερωμένο πάντως. Εκεί είμαστε, το έχουμε πει. Λοιπόν, πάμε στις πολιτικές. Πάμε στις πολιτικές, ναι. Ξεκινάω εγώ με την Αυγή. Έτσι, εσύ δεν διάβασες την προηγούμενη. Ναι, 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 δικαιώσου. Χάσαμε τη σειρά, λοιπόν. Δεν πειράζει. Η Αυγή γράφει ουρά 103.000 αιτήσεων για άδειες μεταναστών. Καταραίει η Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής. Φώτης Κουβέλης, στη φυλακή περιμένουν την εκδίκαση των προσφυγών τους. Πάμε στην απόφαση. Όλα τα μυστικά για την εισαγωγή στο δημόσιο. ΑΣΕΠ Mars. Το Σαββατοκύριακο ο διαγωνισμός Μαμούθ με 122.858 υποψηφίους για 3.455 θέσεις. Άρθρο Καραμαλή για την Ολυμπιάδα μας και την Εθνική Ελλάδος. Η Αυριανή γράφει στον υπέρτιτλο να πάρει ο Καραμαλής τολμηρές αποφάσεις για οικονομία, διοίκηση, υγεία και παιδεία. Ριζικές ανατροπές τώρα σε ολόκληρο το σύστημα. Να μην χαθεί η χρυσή ευκαιρία που δημιούργησε ο Εθνικός Τρίαμβος. Ο αδέσμευτος τώρα του Κώστα Μίτσι, νέο πρόγραμμα του ΑΕΔ, 700 προσλήψεις σε δήμους της Αττικής. Κόλαση βάσιμες υποψίες για εμπρισμό στην Πάρνηθα. Μένει ο πιλότος της εθνικής μας. Και πάλι βέβαια για την ΑΕΚ έφυγε ο Κούγιας, ξαναήλθε ο Ντέμις. Ο αδέσμευτος τύπος του Δημήτρη Ρίζου γράφει: κάηκαν σπίτια και άνθρωποι, κόλαση στην Πάρνηθα, ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή, φωτιές σε Θάσο και Μαραθώνα. Για τη Νέα Δημοκρατία, δύο προσυνέδρια αποφάσισαν πρωθυπουργός με ημαράκι. Συνέδριο διάλογος για την κοινωνία στις 11 Ιουλίου η εκλογή συνέδρων. Μια απογευματινή. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ενέκρινε το διάταγμα Παυλόπουλου. Μόνιμη συμβασιούχη, γενναία μοριοδότηση για όσους δεν καλύπτει η ρύθμιση. Πήρε Νικόλα σημαίνα νεκρό στην Πάρνηθα. Όλα αυτά για τους συμβασιούχους βέβαια, κυρίες και κύριοι, θα τα δούμε σε λίγο. Με ανάλυση για να τα καταλάβουμε όλοι και να δούμε... και τον Υφυπουργό Εσωτερικών, αλλά και τον Πρόεδρο της ΑΔΔ. Μάλιστα. Και είναι καλό αυτό βέβαια για να ενημερωθούμε όλοι, να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ποιοι είμαστε μέσα, ποιοι δεν είμαστε. Έχουμε και εδώ στην ΕΡΤ πάρα πολλούς συμβασιούχους που αγωνιούν. Ενδιαφέρονται. Ενδιαφέρονται και αγωνιούν. Λοιπόν, αγγελιοφόρο τον διαβάσαμε έτσι, από την Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος. Και πάμε στο Βήμα. Με οριακή πλειοψηφία 5-4, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε νόμιμες τις ρυθμίσεις. Ποιοι συμβασιούχοι μονιμοποιούνται. Ενιαία τα κριτήρια για δημόσιο ΔΕΚΟ και ΟΤΑΤ. 5-4, ντέρμπι ήταν δηλαδή, έτσι. Ναι, η βραδινή. Μονιμοποιούνται ακόμη και στις δημοτικές επιχειρήσεις. Συμβασιούχοι. Πράσινο φως για όλους από το Συμβούλιο Επικρατείας. Και βέβαια το δεύτερο μεγάλο θέμα, η χθεσινή πυρκαγιά. Η φωνική πυρκαγιά έπιασε ανέτοιμο τον κρατικό μηχανισμό. Η Εστία στο κύριο θέμα της. Εσίετο και το 1896 το Παναθηναϊκό Στάδιο. Κατά την τελετή βραβεύσεως των πρώτων Ολυμπιονικών. Εδώ δύο ακόμη άρθρα. Η χθεσινή πυρκαγιά και η ορθή λύσης. Η ελεύθερη ώρα μάλλον ασχολείται με την προεδρολογία. Δεν είναι ώρα για τον επόμενο ένικο της Ηρώδου Αττικού. Μην αφήνετε τον γάμο και πάτε για πουρνάρια. Πολιτικοί και δημοσιογράφοι που το πάνε, που το φέρουν, όλο στον επόμενο πρόεδρο γυρίζουν. Λοιπόν, ο Ελεύθερος γράφει με βάση την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών οι τελικές ρυθμίσεις για τους συμβασιούχους. Επίσης, παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στο σκάνδαλο της 10. Δίκυκλα, βήμα-βήμα, η διαδικασία αποσύρσεως. Ρυθμίσεις για τα πανωτόκια. Την επόμενη εβδομάδα θα είναι έτοιμο το νομοσχέδιο και θα κατατεθεί στη Βουλή. Μάλιστα. Ωραία και αυτό. Βάζω τα νομοσχέδια. Η Εσπρέσο. Θα
Θέλω να τη διαβάσουμε όλοι. Θα το σχολιάσουμε. Οργανωμένο σχέδιο από εμπριστές φωνιάδες. Γιατί καίνε την Πάρνηθα. Παρολίγο τραγωδία στο Κολέγιο Αθηνών. Γλίτωσε από θαύμα ο Μαρκουλάκης. Στις πρόβες του έργου για την Επίδαυρο. Μάλιστα, θα έχει ενδιαφέρον να διαβάσουμε τι ακριβώς συνέβη. Έθνος. Πάρνηθα, ένας νεκρός στάχτη δεκάδες σπίτια και αυτοκίνητα. Πύρινο θρίλερ στην αυλή της Αθήνας. Οι κάτοικοι καταγγέλουν για δράνεια κυβέρνηση και τοπικές αρχές. Πάντως οι πυροσβεστικοί ήταν αμεσότατοι. Έδωσαν μάχη με τις φλόγες αλλά και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, τους ανέμους που φυσούσαν και νομίζω ότι είχαν ένα. Έλεγαν χθες ότι με βάση τις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν, πραγματικά αυτό που κατάφεραν ήταν άθλος. Θα μπορούσε να είχε υπάρξει πολύ μεγαλύτερη καταστροφή. Διαστάσεις. Ναι. Ο Ελεύθερος Τύπος. Υπουργείο Εσωτερικών, πώς θα γίνει η μετατροπή σε αορίστου χρόνου. Συμβασιούχοι πράσινο από το Συμβούλιο της Επικρατείας για μονιμοποιήσεις. Δημόσιο, αλλάζουν όλοι οι γενικοί διευθυντές από την 1η Ιανουαρίου 2005. Νέο βαθμολόγιο και σύστημα αξιολόγησης των υπαλλήλων. Βρυξέλλες, αδέξοδο τέλος, τον ευρωπαϊκό ρόλο σημείτη. Και βέβαια και πάλι και με την πυρκαγιά, καταστροφή στην Πάρνηθα, τεστ event με ένα νεκρό. Η ελευθεροτυπία. Συμβούλιο της Επικρατείας πέρασε το προεδρικό διάταγμα ως έχει οριακά 5-4 για συνταγματικότητα. Το τέλος για συμβασιούχους. Πασόκ, πολιτική εξαπάτηση εκτός υπολή. Παυλόπουλος τη Δευτέρα για υπογραφή. Πιο κάτω, Θρακομακεδόνες, πανικός από τη φωτιά, πρώτη και φωνική. Ενώ πάνω, ένα άλλο θέμα που είναι επίκαιρο, πλοία 3,5% ακριβότερο το κατάστρωμα, 200% η διακεκριμένη. Αυξήσει λοιπόν στα ναύλα των πλοίων. Πάμε στην Καθημερινή. Επιστρέφει ο εφιάλτης, επικίνδυνη πυρκαγιά στην Πάρνηθα με ένα νεκρό και 11 σπίτια καμένα. Πράσινο φως από το ΣΤΕ για πλήθος συμβασιούχων. Συνταγματικό το προεδρικό διάταγμα εφαρμόζεται τάχιστα. Και επίσης ένα ενδιαφέρον ακόμη θέμα, μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης έργων, καταργείται ο διαβόητος μαθηματικός τύπος και επιβάλλονται περιορισμοί. Ο λόγος γράφει στο κύριο θέμα του πιθανότητα μάλλον εμπρισμού τα 7 μέτωπα. Τραγικός απολογισμός, ένας νεκρός, 10 καμένα σπίτια. Στα 428 εκατομμύρια ευρώ τα φέσια στην αγορά, έκρηξη των ακάλυπτων επιταγών κατά 11,8% το πρώτο εξάμηνο του έτους. Ένα άλλο θέμα του λόγου. Η νίκη. Ξαφνική εμπλοκή του επίτιμου στην προεδρολογία. Εκλογές προβλέπει ο Μητσοτάκης. Αμήχανη αντίδραση από τη Ριγίλης. Εθνική, βεβαιότητα στην ΕΠΟ για παραμονή του Ότο Ρεχάγγελος το 2006. Το θέμα πάλι με τους συμβασιούχους. Αθέτηση προεκλογικών υποσχέσεων με άλοθη την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Βέβαια η κάθε εφημερίδα, ανάλογα και προς τα που πρόσχεται, βλέπει και διαφορετικά το θέμα με τους συμβασιούχους. Θα έχουμε όμως την ευκαιρία να το συζητήσουμε, όπως είπαμε και νωρίτερα. Οδηγίες SOS γράφουν τα νέα για το μηχανογραφικό. Κινητοποιήσεις για την αθέτηση των υποσχέσεων. Στην ανεργία χιλιάδες συμβασιούχοι. Ξυλώνουν και τους γενικούς διευθυντές. Και εδώ πιο κάτω, αισιοδοξία αλλά και φόβος για δουλειά, ευρωβαρόμετρο. Πάμε στο ποντίκι. Το οποίο έχει γελιογραφία από την υποδοχή των αθλητών του Ότο Ρεχάγγελ. Λοιπόν, έχει και άλλα θέματα. Η ΣΥΕΑ απεργία 48 ώρες εφημερίδες, 24 ώρες στα κανάλια. Την επόμενη εβδομάδα έχει εξαγγελθεί. Τρίτη, Τετάρτη στις εφημερίδες. Για τα κανάλια, να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω πότε θα έχουμε. Μάλιστα. Μόνο στο ποντίκι, το μεγάλο μυστικό Μπαρόζο Καραμαλή. Σαντάμ Χουσέιν, όλος ο διάλογος με το δικαστή. Ο ριζοσπάστης γράφει μαζική και δυναμική απεργιακή κινητοποίηση. Ούτε βήμα πίσω, βροντοφώναξαν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι. Και στο κύριο θέμα του, ροκανίζει ακρίβεια τα λαϊκά εισοδήματα. Μέτρα ανακούφισης απαιτεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Επίκαιρη υπερώτηση των βουλευτών του κόμματος. Πάμε στην Traffic. Μικρού... Όλα σε σένα πέφτουν αυτέ. Σα γιατί... αρέσουν, θέλω να διαβάσει. Όχι, εντάξει. Από όλα τα διαβάζουμε, δεν τα αφήνουμε. Μάλιστα. Μην παραπονιέσαι. Μικρούτσικος Κοντομινάς. Μυστικό ραντεβού για το χρυσοφόρο συμβόλαιο. Οι υπογραφές έπεσαν στο κότερο του επιχειρηματία. Α, μεταγραφές συνεχίζονται, έτσι. Δεν έχουν τελειώσει και θα είναι μέχρι το Σεπτέμβριο, φαντάζομαι, που αρχίζει η νέα σεζόν στα κανάλια. Μάλιστα, μάλιστα. Θα έχουμε ένα ενδιαφέρον καλοκαίρι. Εκεί πέρα, δηλαδή, θα έχουμε... Δεν γνωρίζω λεπτομέρειες, θα διαβάσουμε μετά την Traffic. Σε πιάνω ανενημέρωτο στα θέματα αυτά. Λοιπόν, πλούσιο φωτορεπορτάζ. Πώς γλέντισαν την κούπα οι ήρωες της Εθνικής. Και ακόμα ναι. Παπαδάκης, μπηχτές για αυτιά. Ο Κουίκ ήταν η αποκάλυψη της χρονιάς. Μάλιστα. Η χώρα, γράφει ο Γιώργος Τράγκας, όχι γκρίνια, παραμονές, συγγνώμη, των Ολυμπιακών Αγώνων. Περίεργη ευθυγράμμιση αντιπολιτευόμενου και συμπολιτευόμενου τύπου με ιστερόβουλες επιθέσεις κατά της κυβέρνησης, της Ντόρας και του Χριστόδουλου. Το Συμβούλιο της Επικρατείας επικύρωσε τις προτάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, συμβασιούχοι, ποιοι γίνονται μόνιμοι. Οριστική λύση και για τους εργαζόμενους στους Δήμους. Τη Μακεδονία την είδαμε, νομίζω, από ναι. Θεσσαλονίκη. Πάμε τώρα στις οικονομικές εφημερίδες. Περάσαμε στα δικά σου. Ωραία. Και στην αυτεμπορική.
Ο αναπτυξιακός νόμος θα προβλέπει και επιδότηση επιτοκίου, νέες φοροαπαλλαγές και ειδικά κίνητρα ανάπτυξης. Ανακοινώνεται η ρύθμιση των εκκρεμών φοροϋποθέσεων. Αυτομάτως μειοδότητοι διαγωνισμοί δημοσίων έργων. Η Financial Box γράφει: κοινό μέτωπο Υπουργείου Ανάπτυξης και ΣΕΣΜΕ, Ολυμπιακή Εκεχηρία στην αγορά με στόχο να καταδείξουμε ότι είμαστε φτηνή χώρα. Εδώ μια απόσυση σωτηρίας. Το ξέρεις σε αυτό το θέμα. Ο πρώην πρόεδρος της Γιούκος λέει, Μιχαήλ Χοντορκόφσκι. Ναι, έχει ξεσπάσει μεγάλο σκάνδαλο. Κάποιες τράπεζες μάλιστα έχουν εμπλακεί και μην έχουμε κανένα φαινόμενο ντόμινο πάλι από την Ρωσία. Μάλιστα. Είχε σχέση με εκείνον τον Ρώσο που κάποτε ήταν πριν από κάνα χρόνο εδώ πέρα και είχε ξεφύγει και ήταν εδώ στην Ελλάδα. Που τον θέλανε οι Ισραηλίτες, νομίζω. Ήταν έτσι μια περίπτωση. Δεν το γνωρίζω αν είχαν κάποια σχέση μεταξύ λοιπόν, τους. Κυκλοφορεί πολύ χρήμα λοιπόν στην ελεύθερη πλέον, έτσι, Ρωσία. Στην ελεύθερη Ρωσία, ναι. Χρηματιστήριο. Κατά 0,5% το μήνα αυξάνονται οι θέσεις των ξένων. Σε 3 χρόνια χάνουμε τον έλεγχο του χρηματιστήριου Αθηνών. Η συμμετοχή των αλλοδαπών θα ξεπεράσει το 50%. Έχει και φωτογραφία και από την χθεσινή καταστροφή με τη φωτιά ενός κακού μύρια έπονται. Και τράπεζες Εθνική και Αλφα στο top 10 της Μέρι Λίντς. Πρώτη Εθνική λοιπόν. Ημερησία. Σήμερα η οριστική ρύθμιση για τις ανεξέλεγκτες χρήσεις της τετραετίας 1999-2002. Σε 12 δόσεις ο επιπλέον φόρος για τις εκκρεμείς. Άλλο ένα μεγάλο θέμα. Γιώργο, το οποίο έτσι. Θα το δούμε και αυτό αναλυτικά. Βεβαίως θα έχουμε στο στούντιο καλεσμένους να μας εξηγήσουν πώς θα γίνεται αυτή η εξόφληση και των χρεών αλλά και, και το κλείσιμο των εκκρεμών υποθέσεων της τετραετίας 1999. Τι χρωστάμε, πώς χρωστάμε, ποιοι χρωστάμε. Πώς θα πληρώσουμε, αν θα μας ελέγξουν. Μάλιστα. Το κέρδος. Σήμερα η μεγάλη μέρα για τους οφειλέτες του δημοσίου. Ύφεση στις κατασκευές μετά το 2004, ο νέος τρόπος ανάθεσης των έργων στις τεχνικές εταιρείες. Και η εφημερίδα Express. Τελευταία. Με το νέο σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων, προσπάθεια εξυγίανσης. Η ανάθεση γίνεται αυτομάτως στο μειοδότη που έχει τα νόμιμα προσόντα και καταργείται η συμμετοχή του ανθρώπινου παράγοντα στη διαδικασία ανάθεσης των έργων. Επίσης γράφει για τις ανεξέλεγκτες υποθέσεις, σήμερα η ρύθμιση μετά ένα χρόνο η απόδοση. Ανέλεγκτες. Λοιπόν, ανεξέλεγκτες, αλλά ούτως ή άλλως ανεξέλεγκτες είναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε την κίνηση. Στην Αθήνα σήμερα είναι ήδη 8 η ώρα πλησιάζει. Και είναι ο Γιώργος Παντελάκης μαζί μας από το ραδιόφωνο της ΕΡΑ. Γιώργο, καλημέρα, μας ακούς. Καλημέρα σας. Γεια σου, Γιώργη. Όλους. Λοιπόν, οι δυσκολίες και σήμερα εντοπίζονται στις εθνικές οδούς αυτή τη στιγμή. Έχουμε κλειστές τις δύο δεξιές λωρίδες στην Αθηνό Λαμία στο εισερχόμενο ρεύμα, στο τμήμα ανάμεσα στον κόμβο Νέας Κηφισιάς και στη γέφυρα Καλυφτάκη. Οι οδηγοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Υπάρχει και μποτιλιάρισμα. Το κλασικό σημείο αυτό, Γιώργο, έτσι. Ναι, είναι στο εισερχόμενο ρεύμα. Πριν από λίγη ώρα είχαμε δυσκολίες και στο ρεύμα εξόδου και πρέπει να είναι ακόμη αυξημένη κίνηση. Κατά τη διάρκεια της νύχτας υπήρχαν εργασίες σε εξέλιξη εκεί στο ύψος μεταμόρφωση. Στη γέφυρα λιμάτων αφαιρέθηκαν νωρίτερα εικόνοι και σταδιακά πρέπει να ομαλοποιείται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου. Στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου μετά το Δαφνί, αρκετά μετά το Δαφνί, οι δυσκολίες για τους οδηγούς και μέχρι τα δηληστήρια. Καλύτερη εικόνα σε Αχιλλέως Μάρνη, Πατησίων Αλεξάνδρας χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Στην Κηφισίας έχουμε ελαφρώς αυξημένη κίνηση στο ύψος του Αμαρουσίου. Κατεχάκι είναι και σήμερα δύσκολη στο ρεύμα από Ηλιούπολη προς Μεσογείο να είναι συχνό το μποτιλιάρισμα με τα φανάρια του στρατοπέδου Σακέτα. Αυτό όσοι το ζουν και το περνούν καθημερινά τους τελευταίους μήνες το αντιλαμβάνονται πολύ καλύτερα. Στη Μεσογείο είναι ελαφρώς αυξημένη κίνηση στην κάθοδό της από το ύψος του Χολαργού και στην έξοδο έχουμε σχετικά πυκνή ροή αυτοκινήτων. Ωστόσο δεν υπάρχουν ιδιαίτερες δυσκολίες. Η Μαραθώνος παρουσιάζει αυξημένη κίνηση στα σημεία των έργων στο ύψος της Παλίνης και δυσκολίες, μικροδυσκολίες αυτή τη στιγμή. Στο κέντρο της Αθήνας έχουμε τη Βασιλή Σοφίας με ελαφρώς αυξημένη κίνηση αλλά συνεχή ροή και ο άξονας Βασιλέας Κωνσταντίνου Καλλιρόης και Συγκρού δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες. Κατά διαστήματα είναι πυκνή ροή των αυτοκινήτων. Να πούμε ότι μέσα στο γενικότερο πνεύμα έτσι και των εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη και εδώ έχουμε εργασίες στο κτίριο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης. Δεν έχουμε κάμερες τις τελευταίες μέρες, τουλάχιστον από το κέντρο της Αθήνας και έτσι η ενημέρωσή μας περιορίζεται. Στην ενημέρωση και πληροφόρηση που μας παρέχουν οι αξιωματικοί της τροχέας που βρίσκονται εδώ. Ευχηθούμε καλημέρα σε όλους σας και στους φίλους που ετοιμάζονται να βγουν στους δρόμους του Λεκανοπεδίου σε λίγη ώρα.
Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα και πάντα προσεκτικά οι οδηγοί να οδηγούν στους δρόμους της Αθήνας και όχι μόνο. Μια και είμαστε έξω, να πάμε μια βόλτα στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, όπου εκεί στο πλαίσιο της έκθεσης Μεγάλης Ελλάδας, Αθλητισμός και Ολυμπισμός, φιλοξενείται ο ενίοχος της Μωτής. Να το δούμε, ενδιαφέρον. Αρματοδρομίες. Το πιο εντυπωσιακό από τα αρχαία αγωνίσματα. Ο ενίοχος κρατά τα γέμια των αλόγων του, προσπαθώντας να δαμάσει τη δύναμή τους. Τόσο στον πόλεμο όσο και στη διάρκεια των αγώνων, γνωρίζει καλά πως σε κάθε στροφή του στίβου κινδυνεύει ακόμα και η ζωή του. Ενίοχος είναι ο μισθωμένος συνήθως αθλητής που συμμετέχει στις αρματοδρομίες, ένα από τα αγωνίσματα των αρχαίων Ολυμπιακών αγώνων. Η επιβράβευση ήταν η μάλινη ταινία που του δίνουν οι κριτές, ενώ με τον κόκκινο τιμάται ο νικητής, ο ιδιοκτήτης δηλαδή των αλόγων. Το 1979, σε ένα μικρό νησάκι δίπλα στη Σικελία, βρέθηκε ο ενίοχος της Μωτής. Χρονολογείται περίπου στα 470 π.Χ. και παριστάνει ένα νέο άντρα σε φυσικό μέγεθος. Κατασκευάστηκε από μάρμαρο, πιθανότατα της Πάρου, δεν σώζονται όμως τα χέρια και το κάτω μέρος των ποδιών του. Τι είναι αυτό το άγαλμα? Πρόκειται για ένα έργο δύσκολο στην ερμηνεία του, γιατί τριών κατηγοριών άνδρες φορούν στην αρχαιότητα μακριά γυναικεία ενδύματα, θηλιστολούν δηλαδή, οι ιερείς, η μουσική και οι ενίοχοι. Η προσεκτική μελέτη του έργου αποκλείει τις δύο πρώτες περιπτώσεις. Ο νέος είναι ένας ενίοχος, ο οποίος μάλιστα μόλις έχει κερδίσει τον αγώνα που συμμετείχε, όπως μαρτυρεί η ταινία του νικητή που έχει δέσει στο στήθος. Οι αρχαιολόγοι πιθανολογούν πως πρόκειται για κάποιο γιο τυράννου από τη Σικελία. Εδώ έχουμε ενδεχομένως τη σύμπτωση του νικητή, που είναι είτε ο ίδιος είτε ενδεχομένως ο πατέρας του και ο εκτροφέας των αλόγων. Το άγαλμα βρισκόταν σε κάποιο δημόσιο χώρο σε μια από τις ελληνικές πόλεις της Νότιας Ιταλίας. Από εκεί το άρπαξαν ως λάφυρο οι καρχιδόνιοι της Μωτής, που θαμπωμένοι από την ομορφιά του το γλίδωσαν από την καταστροφή. Είναι μοναδικό τόσο για την ποιότητα των πτυχώσεων και της διάβλασης της σωματικής, καθώς υπάρχει μια μοναδική συνομιλία σώματος και ενδύματος, μια αγαστή θα έλεγα έτσι σύμπραξη ανάμεσα στο εμπεριεχόμενο και το περιέχον. Ο ενίοχος της Μωτής βρίσκεται από τις 23 Ιουνίου στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Ενίοχοι στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν υπάρχουν. Διατηρούνται όμως υπικά αγωνίσματα, η υπερπίδηση εμποδίων, η υπική δεξιοτεχνία και το υπικό τρίαθλο. Οι φύλαθλοι θα τα παρακολουθήσουν στο Ολυμπιακό Κέντρο Μαρκόπουλου στα πλαίσια των αγώνων της Αθήνας.